centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Πάμε και στα ωραία του Άργους για σήμερα. Να ξεκινήσουμε έτσι τα θέματά μας. Και μια είδηση που έχει να κάνει με τον βιολογικό του Άργους. Τι έχουμε λοιπόν σήμερα, κύριε Παπτσόγλου? Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες, ναι, κατασκευής του αυτού του μεγάλου περιβαλλοντικού έργου, για το οποίο... Το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής, νομίζω, έτσι, από τα μεγαλύτερα που έχει γίνει. Ναι, είναι τμήμα ενός μεγάλου περιβαλλοντικού σχεδιασμού για έργα που αφορούν τη διαχείριση των λιμάτων, όχι μόνο της πόλης του Άργους τουριστικού, αλλά όλου του Δήμου, όλων των κοινοτήτων του Δήμου του Άργους Οριστικού. Αυτό αφορά την πρώτη φάση με ένα έργο 5,5 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, ναι, το οποίο πέρασε από πολλές συμπληγάδες. Βέβαια, και πολλά χρόνια, ταλαιπωρούμαστε. Με προσφυγές, με 1,200. Με πρόστιμα, με παλιό, με πολλά πράγματα. Τα οποία δυστυχώς είναι ακόμη σε εξέλιξη. Α, μισό λεπτάκι, τα πρόστιμα που είχαν μπει είναι ακόμα σε εξέλιξη? Γιατί είχαμε την εντύπωση ότι είχαν ακυρωθεί, είχαμε, ναι, κάνει προσφυγές. Απλά υπήρχε και μια διαδικασία η οποία ακόμη δεν έχει κλείσει. Κατά αλήθεια, την άποψή μου θα κλείσει κάποια στιγμή. Θα κλείσει όταν θα έχει τον βιολογικό, θα κλείσει λογικά, έτσι, φαντάζομαι. Σημασία έχει ότι πλέον η κατασκευή του βιολογικού είναι γεγονός. Ήδη ο εργολάβος, μετά την υπογραφή της σύμβασης στις 30 Δεκεμβρίου του 20, ήδη έχει εγκατασταθεί και έχει κινήσει εργασίες. Οι οποίες θα τελειώσουν πότε, δηλαδή το Άργος πότε θα έχει σε λειτουργία τον βιολογικό του καθαρισμό? Η εκτίμησή μου είναι ότι το πολύ σε 2 χρόνια θα έχει τελειώσει. Μάλιστα. Οπότε τότε πιθανόν, αν όλα πάνε καλά και υπάρχει και ομαλή χρηματοδότηση όπως διαφαίνεται από τον Αντώνη Στρίτσης, θα έχει ενταχθεί. Καλά, και θα είναι και σε φάση λίγο, μισό λεπτό, υλοποίησης και το κομμάτι των compact βιολογικών διαχείρισης των λιμάτων, ναι, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, σε μικρογραφία των λιμάτων όλων των υπόλοιπων οικισμών. Γιατί μπορεί το ένα να χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, από το ΠΕΠ, το άλλο από το Αντώνη Στρίτσης. Σημασία έχει ότι αποτελούν τμήματα του ίδιου περιβαλλοντικού σχεδιασμού, ναι, ενός μεγάλου περιβαλλοντικού, ναι, έργου που δίνει ένα οριστικό τέλος με τον καλύτερο τρόπο της διαχείρισης των λιμάτων του Δήμου Άργους. Τώρα, αυτά τα 2 χρόνια τι σημαίνουν για τους αργίτες, σαν ταλαιπωρία ή σαν έργα εκεί, αν θα τους απασχολήσουν κάτι? Ούτως ή άλλως, το μεγάλο πλεονέκτημα της όλης διαχείρισης αυτής ήταν, γιατί κατηγορηθήκαμε πάρα πολύ όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι πάμε, λέει, να απαξιώσουμε ό,τι χρήματα είχαν δοθεί από τα προηγούμενα επιχειρησιακά προγράμματα. Δεν απαξιώνεται ούτε σέντς. Οι υποδομές που υπήρχαν επαναλειτουργούν και θα λειτουργήσουν για πρώτη φορά. Έτσι. Εννοείται, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, την παλιά, δηλαδή, ιδέα να συνδεθεί δίκτυα, το Άργος με το βιολογικό της Καστοριάς. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν ότι τα λίμματα αυτά θα έπρεπε να πηγαίνουν προς επεξεργασία στην κεντρική μονάδα διαχείρισης λιμάτων της ΔΕΙΑΚ στην Καστοριά. Ναι. Δηλαδή, γνωρίζουμε όλη τη μορφολογία της πόλης του Άργους, κατεβαίνουν όλα με φυσική ροή στην περιοχή του γηπέδου, να το πούμε έτσι, χαμηλά στα νεκροταφεία, και από εκεί με 4 αντιλιοστάσια θα τα ξανανεβάζαμε τα λίμματα να διασχίσουν όλη την πόλη, το ιστορικό κέντρο, για να πάνε στην περιοχή της Κάργας, επάνω εκεί προς το βενζινάδικο της εισόδου της πόλης του Κουλυμπιώτη, και από εκεί να φύγουν να πάνε στη ΔΕΙΑΚ. Κάτι το οποίο δεν κατέστη εφικτό, γιατί τα δίκτυα τα οποία λειτουργούσαν με πίεση 10 ατμόσφαιρες έχαναν από παντού, ναι, και δεν υπήρχε δυνατότητα αποκατάστασης. Αυτά τα δίκτυα λοιπόν εμείς τα χρησιμοποιούμε ανάστροφα με φυσική ροή που δεν χάνουν πουθενά,
τα έχουμε δοκιμάσει και πολύ απλά από το κεντρικό αντιλιοστάσιο, το οποίο θα λειτουργήσει ως προωθητικό τελικό αντιλιοστάσιο προς τον βιολογικό, με μία πίεση ούτε μισή ατμόσφαιρα θα οδηγούν τα λύματα προς επεξεργασία στην μονάδα διαχείρισης, η οποία χωροθετείται δίπλα από το δημοτικό σφαγείο. Άρα και εκτός σχεδίου, και να μην υπάρχει περιβαλλοντική επιβάρηση καμία, άλλωστε η τεχνολογία που χρησιμοποιεί ό,τι τελειότερο υπάρχει αυτή τη στιγμή, χωρίς οσμές, χωρίς τίποτα, όλα με κλειστές δεξαμενές, δεν υπάρχει τίποτα έτσι ώστε να, λόγω της εξάτμισης, να δημιουργούνται οσμές. Το αποτέλεσμα είναι νερό το διαβιέστατο, το οποίο μάλιστα κατά περίπτωση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για άρδευση. Δεν ήταν εφικτό να γίνει κάτι τέτοιο, θα οδηγείται τελικά προς τον τελικό αποδέκτη που είναι ο αλιάκμονας. Ναι. Τώρα, είναι λίγο βέβαια, αλλά το έχετε σίγουρα στο μυαλό. Θα είναι υποχρεωτική η σύνδεση κατοικιών και καταστημάτων? Μα οι συνδέσεις υπάρχουν ούτως ή άλλως. Τα δίκτυα, τα εσωτερικά είναι τελειωμένα. Εμείς μιλάμε ότι από εκεί που θα καταλήγουν τα λύματα στους κεντρικούς αγωγούς, από εκεί και μετά γίνεται ένας ακόμη αγωγός που συνδέει το υπάρχον αντιλιοστάσιο, το οποίο δεν λειτουργήσε ποτέ, και τα οδηγεί τα λύματα προς τη μονάδα επεξεργασίας. Τα τοπικά δίκτυα δεν προβλέπεται να αλλάξουν κάτι. Κάποιες μικροπαρεμβάσεις, οι οποίες ούτως ή άλλως γίνονται σε επίπεδο ακόμη και καθημερινότητας από τις υπηρεσίες του Δήμου. Δεν υπάρχει κάποια άλλη εργολαβία. Γι' αυτό λέω ότι δεν απαξιώνεται ούτε σένς. Ό,τι λοιπόν χρηματοδοτήθηκε στα παρελθόντα έτη θα εξακολουθεί να χρησιμοποιείται και να λειτουργεί πλέον με τον καλύτερο τρόπο. Ξεκίνησαν λοιπόν οι εργασίες κατασκευής του βιολογικού. Σε 2 χρόνια το Άργος θα έχει, όπως εκτιμά ο Δήμαρχος, σε λειτουργία τον βιολογικό του καθαρισμό, επιτέλους μετά από τόσα χρόνια και τόση ταλαιπωρία. Ακριβώς. Λοιπόν, και μέχρι τότε εκτιμώ ότι θα έχουν ολοκληρωθεί και τα έργα, τα οποία εκεί έχουμε και αγωγούς προσαγωγής προς τους compact βιολογικούς, είναι βιολογική σε μικρογραφία του μεγάλου αυτού βιολογικού. Η φιλοσοφία ήταν να χρησιμοποιούμε τις ίδιες τεχνολογίες, έτσι ώστε να έχουμε τα ίδια αναλώσιμα, μην έχουμε, να είναι πατενταρισμένα δηλαδή, και να ακολουθήσουμε τις ίδιες διαδικασίες επεξεργασίας, άρα θα έχουμε και την ίδια τεχνογνωσία και την ίδια εξέλιξη και στους μικρούς βιολογικούς που θα επεξεργάζονται τα λύματα και όλων των υπόλοιπων οικισμών. Τώρα, φεύγουμε από αυτό, πάμε λίγο και με την άλλη σας ιδιότητα ως αντιπρόεδρο της ΠΕΔ. Ο κύριος Πέτσας ήρθε εδώ και βέβαια ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά να τα πούμε τώρα με την ευκαιρία. Επειδή υπήρξαν διάφορα παράπονα για το τι πραγματικά θα γίνει με αυτά τα χρήματα και πώς είναι τα χρήματα για κάθε περίπτωση. Ναι. Με τον κύριο Κοσλιόπουλο να είναι αρκετά δυσαρεστημένος, μια και φτάνει στο πλαφόν των 6 εκατομμυρίων, ενώ έχει έργει για 12. Ναι. Με εσάς που είχατε 20 εκατομμύρια. Και έχουμε πλαφόν 12. Και έχετε πλαφόν 12. Ναι. Ας πούμε ότι οι πρωτεύουσες είναι οι πιο ευνοημένες των νομών. Αυτά είναι ούτως ή άλλως. Είναι ούτως ή άλλως. Τάπατε στον κύριο Πέτσα. Φυσικά, τι απαντήσατε? Είπαμε, έχει αντιληφθεί το τι γίνεται, γιατί οι πρωτεύουσες των νομών δεν είναι μόνο ευνοημένες από το πρόγραμμα Τρίτης. Είναι ευνοημένες και από τα υπόλοιπα προγράμματα, από τα ΠΕΠ, γιατί έχουν και τη ΣΟΧΕ, έχουν και τα ΒΑ, έχουν δηλαδή και τα προγράμματα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Ναι, ναι. Οπότε πάρα πολλά έργα θα μπορούσαν να τα εντάξουν και εκεί. Κάτι που εμείς δεν μπορούσαμε, ούτε στα ΒΑΑ, αλλά ούτε και στο Τρίτσις. Δεν πειράζει όμως, τα κουβεντιάσαμε όλα αυτά με τον Υπουργό. Ναι. Υπήρχε διαβεβαίωση πως θα υπάρξει προσπάθεια για να καλυφθούν σταδιακά με προτεραιοποίηση όλα τα έργα, είτε από το Τρίτσις, είτε από τα χρήματα που θα προκύψουν από τις εκπτώσεις των έργων όταν θα ξεκινήσουν οι εντάξεις, είτε από τα χρήματα που θα προκύψουν από τις απεντάξεις των έργων τα οποία έχουν ενταχθεί στο Φιλόδημο 1 ήδη από το 18, αλλά δεν έγινε καμία ενέργεια από κάποιους δήμους, άρα δεσμεύουν χρήματα τα οποία είναι στοκαρισμένα κατ' οχυνός λεγόμενο, άρα αυτά τα χρήματα θα μπουν ξανά μέσα
για μόχλευση στο πρόγραμμα του Τρίτσης και μάλιστα έγινε κουβέντα πως θα χρηματοδοτηθούν και αρκετά έργα, αρκετές ομάδες έργων από ωραία. Το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχω μια πορεία τώρα. Μισό λεπτό ναι. Και σε αυτό πολύ ωραίο. Σε τρεις μέρες τελειώνει η προθεσμία υποβολής. Όχι, η προθεσμία τι? Λήγει 31/5. Α, πήγε και τον πέμπτο. Ναι, ναι. 31/5 εγώ θα σας πω. Εσείς θα βάλετε σαν Άργος τα 20 εκατομμύρια τα οποία έχετε εξαγγείλει και τα αντίστοιχα έργα. Τον ναι, Εστόριο θα βάλει υπάρχει, τα 12 εκατομμύρια που έχει μας. Καταρχήν, πρέπει να κάνουμε μία τροποποίηση όσοι ήμασταν σε αυτές τις προσκλήσεις. Κυρίως ήταν, αν θυμάμαι, η πρόσκληση 11 που αφορούσε την ηλεκτροκίνηση που σε εμάς τους μικρούς δήμους βάζει ένα πλαφό 1,5 εκατομμύριο. Ναι. Εμείς είχαμε 2,5, θα πρέπει να το ψαλιδίσουμε, να το κάνουμε 1,5. Ωραία. Πάει αυτό. Από εκεί και πέρα πάμε να δούμε ποιες προτάσεις μας είναι εκτός πλαφών. Και δηλαδή θα πρέπει να κάνουμε μία ομαδοποίηση και μία επανυποβολή των έργων ναι. Έτσι ώστε ναι μεν να είναι σύμφωνη με την κοινή υπουργική απόφαση ναι. Που βγήκε, αλλά από την άλλη δεν θα πάμε να μην υποβάλουμε προτάσεις, αλλά θα τις βάλουμε προτεραιοποιημένες έτσι ώστε τελικά να μπουν σε επόμενη φάση. Γιατί από ό,τι υπήρχε τουλάχιστον η διασφάλιση από τον ναι. Υπουργό ότι τα έργα θα μπαίνουν κατά προτεραιότητα και ο στόχος είναι να μπουν όλα τα έργα. Άρα εσείς θα βάλετε 1, 2, 3, 4 σίγουρα τα βασικά μέχρι τα 12 και από ακριβώς. Εκεί και μετά θα βάλετε και τα υπόλοιπα. Ακριβώς. Είναι σίγουρο αυτό? Γιατί ο κ. Γκοσλιόπουλος την προηγούμενη εβδομάδα μας έλεγε ότι δεν ξέρω τι να κάνω. Όχι, αυτή ήταν η διευκρίνηση. Ούτως ή άλλως έχει βγει και καινούργια εγκύκληση από το Υπουργείο την Πέμπτη, την περασμένη, την Παρασκευή δεν θυμάμαι. Οπότε η γενικότερη οδηγία είναι αυτή. Άλλωστε είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ναι μεν υπάρχει η ημερομηνία 31/5 ως καταληκτική για να δούμε. Και ήταν λογικό ότι θα έπρεπε, και κατά την άποψή μου κακώς πήγε και 31/5. Δεν έπρεπε να πάει, έπρεπε να μείνει στο 31/3. Να γίνει μία αξιολόγηση το τι προτάσεις υπάρχουν, γιατί κακά τα ψέματα. Όποιος ήταν έτοιμος να υποβάλει, υπέβαλε μέχρι 31/3 σε 2 μήνες. Δεν μπορείς να κάνεις καμία μελέτη. Βέβαια δεν μιλάμε για τις προμήθειες, έτσι. Μιλάμε για μελέτες έργων, τα οποία θέλουν μελέτες, άδειες, περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις κλπ. Είναι έργα δηλαδή, είναι προτάσεις μάλλον έργων, τα οποία εμείς τα δουλεύουμε εδώ και 2 χρόνια. Ναι. Δηλαδή ήταν υπόλοιπα από το Φιλόνιμος, ναι, ναι, να καταλάβει. Ναι, 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 ναι. Αυτά πήγαν στο Τρίτσες, οι αγροτικές οδοποίες. Δεν μιλάμε τώρα για τις προμήθειες που είναι πατενταρισμένες, να το πω έτσι, και μπορούν να πάνε με μικρές τροποποίησεις από δήμους. Το πρόγραμμα τα έχει σίγουρα τα λεφτά? Το πρόγραμμα έχει ένα συγκεκριμένο budget, το οποίο όμως μοχλεύει και χρήματα και από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων αλλά και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Υπήρχε η διασφάλιση τουλάχιστον και από την τηλεδιάσκεψη που έγινε μέσω της ΣΚΕΔΕ με όλους τους συναδέλφους δημάρχους ανά την Ελλάδα, παρουσία τόσο του Υπουργού Εσωτερικών του κ. Βορύδη αλλά όσο και του κ. Σκυλακάκη, που διασφαλίζει πως τα χρήματα για την υλοποίηση του προγράμματος υπάρχουν. Μάλιστα. Για μας αυτό είναι το σημαντικό και αυτό κρατάμε. Επανέρχομαι λίγο στην ηλεκτροκίνηση, γιατί είπατε πάτε στο 1,5 εκατομμύριο. Επειδή η Καστοριά σκέφτεται ένα τουριστικό ηλεκτρικό τρενάκι, εσείς ναι. Με την ηλεκτροκίνηση τι σκέφτεστε, κύριε Σταργός? Τίποτε. Εμείς βάλαμε κάποιες βασικές ανάγκες. Στην ουσία τι είχαμε βάλει? Είχαμε βάλει 2 ηλεκτρικά λεωφορεία, τα οποία θα εξόπλισαν το πρόγραμμα αυτό της δημοτικής συγκοινωνίας, το οποίο όσο καταφέραμε και πήραμε την έγκριση, μετά λόγω κορονοϊού δεν καταφέραμε να το υλοποιήσουμε, το οποίο συνδέει τα χωριά της Δημοτικής Ενότητας Ίωνα Δραγούμη με την πόλη του Άργους, που δυστυχώς δεν υπάρχει σύνδεση μέσω είτε του αστικού είτε του υπεραστικού ΚΤΕΛ. Εκεί λοιπόν, για να το φρεσκάρουμε, κάναμε μια προγραμματική σύμβαση με το ΚΤΕΛ. Εμείς βάζουμε όλα τα λεωφορεία, ό,τι χρειάζεται. Το ΚΤΕΛ βάζει τον οδηγό. Από εκεί και πέρα υπάρχει εισιτήριο, το οποίο βέβαια όμως είναι πολύ συμβολικό. Έτσι ώστε να μπορεί ο κάτοικος του Γέρμα, του Βουγατσικού, του Κωνσταραζίου, των Αμπελοκήπων, της Μιλίτσας, να μπορεί να μετακινείται και μεταξύ των χωριών, αλλά και με την έδρα του Δήμου.
που είναι η πόλη του Άργους Οριστικού. Εκεί λοιπόν είχαμε βάλει δύο λεωφορεία, το οποίο μάλιστα θα ήταν και εξοπλισμένα με ράμπα για άτομα με αναπηρία. Δυστυχώς όμως με το ψαλίδισμα τώρα θα μπει ένα λεωφορείο και τα υπόλοιπα αφορούσαν ένα ηλεκτρικό σάρωθρο, ένα ηλεκτρικό απορριμματοφόρο και κάποια άλλα σάρωθρα μικρότερα, τα οποία θα αφορούσαν κυρίως τις τοπικές κοινότητες. Αυτά τα ηλεκτρικά χωρίς τους οδηγούς δεν τα είδατε, έτσι? Δεν θέλουμε να φτάσουμε τόσο εκεί, γιατί καλά, η καλή ηλεκτροκίνηση, καλό το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που ούτως ή άλλως ο Δήμος είναι πολύ μπροστά σε αυτό το κομμάτι, αλλά το νομίζω ότι όταν φτάνεις από το ένα επίπεδο να πας στο άλλο, είναι δυσανάλογη η δαπάνη και θεωρούμε ότι αυτή τη διαφορά θα μπορούσαμε να καλύψουμε άλλες πιο αναγκαίες υποχρεώσεις και ανάγκες του Δήμου. Τώρα πάμε και σε ένα ακόμη θέμα για το οποίο για μας που καταγόμαστε από το Κοστάρες έχει μια πολύ ιδιαίτερη σημασία. Μάλιστα μόλις το άκουσα ότι ξεκινούν οι εργασίες, ανέβηκα και μια βόλτα για να δω τι ακριβώς γίνεται. Σε ποια συγκίνηση, ακόμη και αν δεν έζησες εκείνα τα χρόνια. Όντως λοιπόν αυτό που ζητούσαν πολλά χρόνια τώρα οι κάτοικοι γίνεται πια μια πραγματικότητα. Ξεκίνησαν οι εργασίες και φαντάζομαι ότι δεν θα αργήσει το να το δούμε ξανά και να το δουν κυρίως αυτοί οι άνθρωποι που το ζήσαν, έμαθαν τα γράμματα τους εκεί μέσα, έζησαν τα καλύτερα τους υποτίθεται χρόνια εκεί, γιατί ήταν χρόνια πολύ δύσκολα μέσα στον πόλεμο και στη φωτιά και στην πείνα. Αλλά έχει μια πολύ πολύ μεγάλη σημασία και μάλιστα είδαμε πολύ πρόσφατα και ρεπορτάζ σε τρία στο σημείο το συγκεκριμένο και πανελλήνιο θέμα. Έτσι είναι, Χρήστο. Εγώ του είχα πει πως όταν προεκλογικά τότε το 2010 επισκεπτόμουν το Κουσταράζι, υπήρχαν 4-5 συνδημότες κουσταραζινοί, οι οποίοι μου λένε δεν μας ενδιαφέρει το τι θα κάνεις για το χωριό. Αυτό όμως που πρέπει να κάνεις είναι τι θα κάνεις με το σχολείο στο παλιό Κουσταράζι. Και δεν ξέρω, μου έκανε κλικ, όπως λέμε, αυτό και δεν το ξέχασα ποτέ. Βέβαια, κάποιοι από αυτούς δεν είναι ζωή, γιατί νομίζω ότι θα ήταν πολύ συγκινητικές οι στιγμές όταν θα εγγενιάζονταν αυτό το σχολείο, ήταν... Ναι, είπατε, αυτοί παρόντες. Είναι όμως, είναι άνθρωποι εν ζωή, οπότε υπάρχουν, όσοι είναι εν ζωή υπάρχουν και εύχομαι να είναι μέχρι εκείνη να είναι την που θα στιγμή. Γι' αυτό και ήταν πολύ μεγάλη προσπάθεια. Είναι κάποια πράγματα που έχουν υποθεί, λέγονται, αλλά είναι και κάποια άλλα που δεν μπορούν να υποθούν δημόσια. Το τι αγώνας υπήρξε προσωπικός για να υλοποιηθεί αυτό το έργο. Και βέβαια δεν είναι μόνο το τι προσπάθεια έγινε από μένα προσωπικά αλλά και από την υπηρεσία, αλλά ήταν και η συμβολή ουσιαστική τόσο των κατοίκων και κυρίως νέων παιδιών, και θα πω και ονόματα, ο Γιώργος Ομπέλος και ο Γιώργος Οσμέρνος, που ήταν τα δύο παιδιά τα οποία είχαν συλλέξει, ήταν οι πρώτοι που συνέλεξαν το υλικό και το είχαν δώσει τότε σε συνεργασία με την τότε αντιδήμαρχο τη Μελίκα της Ανταλίδου και καταφέραμε να κάνουμε την πρώτη αναγνώριση του πρώτου μαρτωρικού χωριού και μετά με την πολύ εμπεριστατωμένη δουλειά της Μαρίας της Παπαϊωάννου καταφέραμε να περάσουμε και τα υπόλοιπα 4 μαρτυρικά χωριά και να είμαστε ίσως από τους ελάχιστους δήμους στην Ελλάδα αυτού μεγέθους που να έχουν να απαριθμούν 5 μαρτυρικά χωριά στον ίδιο Δήμο, αναγνωρισμένα από τον Σύλλογο των Μαρτυρικών Χωριών. Ένα μεγάλο ευχαριστώ είναι λίγο και θέλω όμως να τελειώσει πρώτα το χωριό. Σκέφτομαι κάποια πράγματα, το πώς θα είμαστε και ηθικά εντάξει απέναντι σε αυτά τα παιδιά και απέναντι σε όλους όσους συνέβαλαν για να φτάσουμε εκεί που φτάσαμε. Γιατί όταν όλα αυτά τα γεγονότα αρχίζουν και αναβιώνουν, αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό, γιατί τελικά
θα πρέπει αυτή η μνήμη να μην γίνεται λύθη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πολύ, και θα πρέπει να συνεχίσουν και οι νέοι αυτής της γενιάς να το συνεχίσουν στην επόμενη γενιά. Αυτό είναι νομίζω το πιο σημαντικό, να μην ξεχνάμε την ιστορία και την παράδοση. Και εδώ νομίζω στη συγκεκριμένη περίπτωση, νομίζω ότι τουλάχιστον προς το παρόν το έχουμε καταφέρει. Ζούμε λοιπόν για αυτή τη στιγμή να δούμε αυτούς τους ανθρώπους που ζουν ακόμη, τότε μικρά παιδιά στο δημοτικό, σήμερα άνω των 80-85, να τους δούμε να είναι οι πρώτοι να μπαίνουν στο ανακαινισμένο κτίριο του Δημοτικού Σχολείου, και από εκεί και μετά βλέπουμε και τα υπόλοιπα. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές, κύριε Δημαρχέ, ξεκινάμε από κάπου, αλλά και κάπου συνεχίζουμε μετά. Έτσι ακριβώς. Είναι αφορμή για κάτι. Είναι αφορμή για κάτι. Το κάτι δεν το ξέρουμε ακόμα, αλλά μοιάζει ωραίο. Ας το αφήσουμε να καλλιεργείται. Έτσι, και είμαι βέβαιος ότι αυτό το κάτι θα δώσει κάτι άλλο και το κάτι άλλο κάτι άλλο. Εκεί. Με το μεράκι, το ενδιαφέρον που πραγματικά υπάρχει, πιστεύω ότι θα είναι και παραγωγικό και θα είναι το ό,τι καλύτερο για το παλαιό Κωνσταράζι, άρα κατ' επέκταση για το Κωνσταράζι και γενικότερα για το Δήμο. Εγώ, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Λίγες μέρες πριν το Πάσχα. Να πούμε καλό Πάσχα, καλό λοιπόν, Πάσχα και καλή Ανάσταση σε όλους τους δημότες, και πολύ γρήγορα απεμπλοκή από αυτές τις δύσκολες καταστάσεις να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Μπαίνουμε ήδη σε καλύτερες καιρικές συνθήκες. Εύχομαι να έχουμε και καλύτερες υγειονομικές συνθήκες, κοινωνικές συνθήκες, να ξαναυπάρξουμε όλοι μαζί, να μπορούμε να αγκαλιαζόμαστε, να βρισκόμαστε, να ανταλλάσσουμε απόψεις, όχι με τηλεδιασκέψεις, όχι τηλεφωνικά, αλλά διαζώσεις. Αυτή είναι η ευχή που δίνουμε για αυτό το Πάσχα. Εύχομαι να είναι όλοι καλά, να είμαστε όλοι καλά. Καλημέρα, καλό Πάσχα. Καλημέρα, καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.